Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάπτυξη του πανκρατίου αθλήματος τόσο στη χώρα μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα λειτουργούν 120 σωματεία και παγκοσμίως σε 48 χώρες. Ενώ σύμφωνα με τον υπεύθυνο ανάπτυξη στη χώρα μας και καθηγητή των ΤΕΦΑ Ευάγγελο Κούτρα, το πανκράτιο άθλημα είναι η ελληνική έκδοση των πολεμικών τεχνών και δίνει δυνατότητα σε αυτούς που ασχολούνται με αυτό να γίνονται πρεσβευτές του πολιτισμού μας στο εξωτερικό. Το παγκράτιο άθλημα αναπτύσσεται ραγδαία, καθώς αυτή τη στιγμή λειτουργούν 120 σωματεία σε όλη την Ελλάδα και σε παγκόσμιο επίπεδο 48 χώρες δίνουν βαρύτητα σε αυτό. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία απαριθμεί γύρω στα 120 σωματεία από τη Θράκη ως την Κρήτη. Υπάρχουν αναγνωρισμένοι προπονητές από τη Γενική Γραμματεία. Το άθλημα είναι αναγνωρισμένο από το κράτος, στηρίζεται από την ελληνική πολιτεία ως το εθνικό άθλημα των Ελλήνων. Γίνονται προσπάθειες από τη διοίκηση της Ομοσπονδίας να βρει στα σχολεία και τα δημοτικά και τα γυμνάσια και να καλλιεργηθεί επίσης και από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της ΕΑΤΕ. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή στον αθλητικό χώρο στην Ελλάδα, μάλλον η κατάσταση Ελλάδος, δείχνει για μας μία διέξοδο, γιατί ο κόσμος όταν καταέρχεται σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες προσπαθεί μέσω του αθλητισμού να σκληραγωγήσει τα παιδιά του, να τα γεμίσει με την προσωπικότητα, με την έννοια της αυτοάμυνας. Στο παγκόσμιο επίπεδο το άθλημα αναπτύσσεται ραγδαία. Αυτή τη στιγμή η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει 48 χώρες. Είμαστε σε μια διαδικασία πλήρους αναγνώρισης από τη Sportagord, είναι η οργάνωση η οποία αναγνωρίζει παγκόσμιες ομοσπονδίες, έτσι ώστε το άθλημα να εξελιχθεί και να πει στον δρόμο των προολυμπιακών αθλημάτων. Και μετά έχουμε πάλι ένα εξίσου μεγάλο έργο να καλύψουμε για να φτάσουμε σε επίπεδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Το παγκράτιο άθλημα, που είναι ελληνική έκδοση των πολεμικών τεχνών, δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που ασχολούνται με αυτό να γίνονται πρεσβευτές του πολιτισμού μας στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον υπεύθυνο ανάπτυξης παγκρατίου αθλήματος στην Ελλάδα και καθηγητή των ΤΕΦΑΑ Ευάγγελο Κούτρα. Το παγκράτιο άθλημα είναι η ελληνική έκδοση των πολεμικών τεχνών, οπότε ερχόμαστε και πιο κοντά στις ρίζες μας και καταλαβαίνετε και μόνοι σας ότι μιλώντας σε μια ελληνική ορολογία καλλιεργούμε τα παιδιά μας πιο πολύ τα εθνικά ιδεώδη, την αίσθηση της πατρίδας και ταυτόχρονα αυτό μας δίνει και τη δυνατότητα να γίνουμε πρεσβευτές του πολιτισμού μας προς το εξωτερικό. Δηλαδή με την ίδια χαρά που εμείς βγάζουμε λαμποδίκες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στην Κομοτηνή με τη δουλειά που κάνει και η Δήμητρα Μουσχάκη, με την ίδια χαρά μπορούμε να δούμε και ένα ίδιο σεμινάριο πάλι με ελληνική ορολογία στην Αμερική, στην Αυστραλία ή αν θέλετε ακόμα και στο Ιράν και να υπάρχουν από εκεί πέρα αθλητές ή παλιοί γονείς ή γονείς αθλητών ή παλιοί αθλητές που να προσπαθούν.